άνοιξε μέσα στον Ιερό Ναό ένα μεγάλο βιβλίο, το οποίο θα το κρατήσει ανοιχτό για περισσότερο από 2 μήνες, για 70 ημέρες. Το βιβλίο αυτό λέγεται Τριώδιος και καλύπτει τις ακολουθίες και τα ψάλματα και τα κείμενα όλης αυτής της περιόδου. Όμως, το Τριώδιο είναι και πνευματική περίοδος, η οποία διανθίζεται από τους σύμβουλους που ακούσαμε και στον Όρθρο και θα ακούμε κάθε Κυριακή και κάθε ημέρα του Τριωδίου. Είναι περίοδος αγώνας πνευματικού, περίοδος στην οποία καλείται ο κάθε ένας από εμάς να κάνει κάτι για την ψυχή του. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας, την πρώτη μέρα του Τριωδίου, την Κυριακή αυτή, φέρνει ενώπιόν μας μία παραβολή από το κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο. Μία παραβολή που ο Κύριος μας με τα χείλη του είπε προς τους μαθητές του και προς τους ανθρώπους που τον άκουγαν και η οποία φέρνει μπροστά μας 2 ανθρώπους. Μάλλον ο κάθε ένας από το δικό του κόσμο. Ενώ βρίσκονται στον ίδιο χώρο, για τον ίδιο σκοπό, ο κάθε ένας σαν να είναι από άλλο κόσμο. Ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού, εκπρόσωπος του Μωσαϊκού νόμου, γνώριζε καλά το θέλημα του Θεού, πήγε πρακτικά στο ναό. Και ένας αμαρτωλός, γνωστός δηλαδή για τις αμαρτίες του, τις βαρύτητες αμαρτίες του, ένας τελώνης. Μπήκαν και οι 2 στο ναό μας, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, για να προσευχηθούν. Ας ακούσουμε την προσευχή του Φαρισαίου. Τι έκανε ο Φαρισαίος? Μπήκε στο κέντρο του ναού σε ένα εμφανές σημείο, να είναι βέβαιος ότι θα είναι ορατός από όλους. Ύψωσε το κεφάλι του, ύψωσε τα χέρια του και άρχισε την προσευχή του με τη λέξη «Ο Θεός». Αλλά σε ποιον Θεό ευθύνεται? Σε ποιον Θεό προσεύχεται? Δυστυχώς, από τα λόγια που είπε στη συνέχεια, καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός ήταν ο εαυτός του, ο ίδιος, τον οποίο τον ελάτρευε. «Θεέ μου», είπε ο Φαρισαίος, «σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Διαφέρω. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν είμαι ούτε κλέπτης, ούτε άπαγας, ούτε ανήθικος. Δεν είμαι σαν και αυτόν εδώ τον τελώνη. Και κάνω και ακόμα καλύτερα πράγματα. Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και το 1/10 από τα έσοδά μου το δωρίζω, κάνω ελεημοσύνες. Αν ήμασταν μέσα στο ναό και ακούγαμε αυτόν τον άνθρωπο να έκανε αυτό, προφανώς όλοι θα τις ανασχετούσαμε, θα αντιδρούσαμε, θα του κάνουμε και παρατηρήσεις, τι πράγματα είναι αυτά που λέει, δεν καταλαβαίνει. Ακόμα και τώρα που τα ακούμε και κάθε φορά που ακούμε το Ιερό Ευαγγέλιο, δυσανασχετούμε με το παράδειγμα, με την παρουσία, με τους λόγους αυτού του Φαρισαίου. Του κατακρίνουμε δηλαδή, διότι πράγματι αυτό που κάνει είναι ανήκουστο, απαράδεκτο. Ανίκιο για τον χώρο του ναού. Θεοποιεί τον εαυτό του. Το πρόβλημα όμως του Φαρισαίου ήταν αυτό που μπορεί και εμείς οι ίδιοι να πάθουμε. Εμείς που ερχόμαστε στον ναό, που πιστεύουμε και θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού, να συνδέουμε τη ζωή μας με τον Θεό. Αυτό ήταν και ο Φαρισαίος. Άλλο που τώρα αυτή η λέξη, αυτό το όνομα, έχει συνδεθεί μες στο μυαλό μας τελείως αρνητικά, διότι οι Φαρισαίοι έκαναν πολλά πράγματα εναντίον του Χριστού μας.
αλλά ήταν άνθρωποι του Θεού, όπως νόμιζε. Όμως, το παράδειγμα του Φαρισαίου, που κι εμείς μπορούμε να το πάθουμε, τον λεγόμενο φαρισαϊσμό, την υποκρισία δηλαδή, ενώ δείχνουμε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού, στην πραγματικότητα βρίσκουμε το κακό στους άλλους. Κατηγορούμε τους άλλους για τις αμαρτίες τους, για τα λάθη τους, για τα πάθη τους, για τις πτώσεις τους και τον εαυτό μας τον αθώνουμε. Δεν κάνουμε εσωτερική έρευνα να δούμε πού φταίμε εμείς. Ψάχνουμε το κακό έξω από μας, όλους τους άλλους. Όλοι οι άλλοι φταίνε και εγώ είμαι αθώος. Αυτό είναι μία λεπτή ασθένεια της ψυχής, που ενώ μπορεί όλα να τα κάνουμε καλά όπως θέλει ο Θεός, να μην έχουμε προσέξει τον εγωισμό με τον οποίο γεννιόμαστε την πρώτη στιγμή της ζωής μας. Φουντώνει μέσα μας ο εγωισμός και εξελίσσεται σε πάθος και να μην το έχουμε προσέξει και ακριβώς να συμπεριφερόμαστε φαρισαϊκά και με υποκρισία, αλλά και με κατάκριση προς τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ψυχή μες στον ναό, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο. Ένας τελώνης. Τι ήταν ένας τελώνης? Ένας βαθύτατα αμαρτωλός άνθρωπος, που θα θέλαμε να το εμποδίσουμε να μπει στον ναό αν τον βλέπαμε στην πόρτα. Πού πας εσύ μες στον ναό? Τι δουλειά έχεις εσύ μες στον ναό? Θα μπορούσαμε να το πούμε με το μυαλό μας. Κι όμως, δεν ξέρουμε ποιες διεργασίες, δεν λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, ποιες διεργασίες οδήγησε αυτόν τον βαθύτατα αμαρτωλό άνθρωπο να περάσει το κατόφλι του ναού. Και να μπει και αυτός μες στο ναό για τον ίδιο λόγο, για να προσευχηθεί. Και να ξεκινήσει και αυτός την προσευχή του με την ίδια λέξη με την οποία ξεκίνησε και ο Φαρισαίος. Ο Θεός. Αλλά ποια ήταν η συνέχεια της προσευχής του? Μία μικρή φράση. Δεν είπε πολλά λόγια. Δεν μπορούσε. Δεν ήξερε κιόλας να πει. Αλλά δεν είχε κουράγιο η ψυχή του, καταλαβαίνοντας τα λάθη του, τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τις αδικίες που είχε κάνει προς τον κόσμο όλο. Δεν άντεχε να πει παρά μόνο ο Θεός η λάστη τίνει το αμαρτωλό. Θεέ μου, λυπήσουμε. Θεέ μου, ζητώ το έλεος σου. Και έκανε και κάτι άλλο. Αντί να υψώνει τα χέρια του, αντί να πάει σε εμφανές σημείο του ναού, πήγε και κρύφτηκε. Να μην τον βλέπουν. Ντρεπόταν για το καταδημά του. Να μην τον βλέπει ο κόσμος. Έσκυψε, γονάτισε και έτυπτε το στήθος του. Χτυπούσε το στήθος του. Γιατί από εκεί, από την καρδιά που πηγάζουν τα συναισθήματα, πηγάζουν και εκδηλώνονται και τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Από εκεί βγαίνει το κακό, από εκεί εκδηλώνεται. Και ζητούσε το έλεος του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε το δρόμο για τον ναό. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε από το να ανοίγει το στόμα του και να κατηγορεί και να υβρίζει τους αρρώστες, τους ανθρώπους που οδηγούσε κλπ. Και να λέει διαρκώς το στόμα του να είναι νοσηχητός. Τώρα το στόμα του απευθύνεται προς τον Θεό, προς τον Ιδρωτή. Σε αυτόν τον ενέπνευσε και ήρθε εκεί και ζητά το έλεος του. Τα χέρια του μέχρι τώρα αδικούσαν, έκλεβαν, άρπαζαν. Αυτή ήταν η τελώνης. Τώρα τύπτει το στήθος του. Ελέγχει τον εαυτό του για τα λάθη του. Το παράδειγμα του τελώνου, το παράδειγμα της συντριβής, της μετάνοιας, του ταπεινού φρονήματος που μας διδάσκει, αδελφοί, ναι, ένας βαθύτατα αμαρτωλός. Αν τον είχαμε στο συγγενικό μας περιβάλλον, αν τον είχαμε στον ενοριακό μας περιβάλλον, θα ήμασταν έτοιμοι να διδαχθούμε το παραδείγμα του ή θα ήμασταν πάλι έτοιμοι να τον κρίνουμε και να τον κατακρίνουμε όπως τον κατέκρινε προηγουμένως ο Φαρισαίος? Θα ήμασταν έτοιμοι να δούμε τη μετάνοιά του, τη βαθιά, την ταπείνωσή του, τη συντριβή του, που η Εκκλησία μας τη φέρνει σήμερα μπροστά μας για να τον μιμηθούμε. Και μας καλεί η Εκκλησία μας και μας λέει έτσι
να ξεκινήσουμε το Τριώδιο με αυτό το δίδαγμα, με το παράδειγμα που είναι προς αποφυγή του Φαρισαίου και με το παράδειγμα που είναι προς μίμηση του τελών. Μας καλεί λοιπόν η Εκκλησία μας, πάση θυσία, να αποφύγουμε την υποκρισία αλλά και τον εγωισμό και την κατάκριση του Φαρισαίου και να μιμηθούμε με αγώνα βέβαια, με αγώνα σκληρό, το ταπεινό εξεναγμής, το ταπεινό παράδειγμα της μετάνοιας και συντριβής του τελών. Το Τριώδιο άνοιξε. Ο αγώνας ξεκίνησε. Στάδιο, τη λέει η περίοδο αυτή η Εκκλησία μας. Ας αγωνιστούμε όλοι μας, μιμούμενοι το παράδειγμα της συντριβής και της μετάνοιας του τελών, για να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα εν μετανοία και συντριβή. Μετά από του Θεού πίστεως και αγάπης προσέχει.